έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον αναπληρωτή καθηγητή παιδιατρικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Μανώλη Παρασκάκη. Κύριε Παρασκάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η ιατρική κοινότητα παίρνει θέση για τη χρήση μάσκας στα σχολεία και λέει τι, κύριε Παρασκάκη? Κοιτάξτε, η ελληνική ιατρική κοινότητα έχει πάρει επισήμως θέση για τη μάσκα και όλοι οι επίσημοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου και της Ελληνικής Παιδοπνευμονικής Εταιρείας, έχουμε εκδώσει οδηγίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και υποστηρίζει ότι η χρήση της μάσκας είναι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή ένα μέτρο το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία ότι η μάσκα δεν προκαλεί προβλήματα, πέραν αυτής της μικρής ενόχλησης που όντως προκαλεί η μάσκα. Κατά τα άλλα, είναι ένα μέτρο το οποίο θα μας βοηθήσει να φρενάρουμε αυτή την άνοδο των κρουσμάτων, ώστε να οδηγηθούμε τελικά σε μικρότερα νούμερα και σε πιο ασφαλή διαβίωση των παιδιών και κυρίως αυτών που μένουν γύρω από τα παιδιά, που είναι πιο επικίνδυνο για την νόσο. Βγήκαν χθες οι πνευμονολόγοι των Χανίων και είπαν ότι μάσκα μπορούν να αφορούν και παιδιά με άσθμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι τελείως ακίνδυνο. Ναι. Αυτό έχει ανακοινωθεί και πριν από αρκετό καιρό και από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία και από την Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία. Τα παιδιά τα οποία έχουν άσθμα μπορούν να φοράνε μάσκα. Η μάσκα δεν μειώνει το οξυγόνο, δεν αυξάνει το διοξίδιο. Αυτό που κάνει η μάσκα είναι ότι αυξάνει για λίγο την τοπική θερμοκρασία και εκεί οφείλεται η δυσφορία στην οποία νιώθουμε. Έτσι, ένα παιδάκι το οποίο έχει άσθμα, όχι μόνο μπορεί να φοράει μάσκα, αλλά επιβάλλεται να φοράει μάσκα, διότι αυτό διασφαλίζει ότι θα κάνει λιγότερες ιώσεις και αυτό σημαίνει ότι θα κάνει και λιγότερες κρίσεις άσθματος. Και επίσης, ειδικά τα αλλεργικά παιδιά, φορώντας μάσκα, έτσι μειώνουν και το πόσο αλλεργιογόνα εισπνέουν στο σχολείο. Κύριε καθηγητά, σας πλησιάζουν γονείς, σας εκφράζουν προβληματισμούς. Ποιοι είναι αυτοί οι προβληματισμοί και τι απαντάτε? Φυσικά με πλησιάζουν και θα πρέπει να πω εδώ ότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατάσταση που ζούμε δεν είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Εγώ κατανοώ την ανησυχία των γονέων, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η ανησυχία και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι σοβαρή, θα πρέπει να οι γονείς να πληροφορούνται και να παίρνουν οδηγίες από ειδικούς και να μην στρέφονται σε πηγές οι οποίες δεν δίνουν πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι επιστημονικές. Δεν ευσταθούν έτσι, και όχι από τους ειδικούς του διαδικτύου. Ακριβώς. Μπαίνει ο καθένας και διαβάζει ό,τι θέλει και κυκλοφορούν και αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας, τις οποίες, κύριε καθηγητά, πώς θα τις χαρακτηρίζατε? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να τις χαρακτηρίσω. Ξέρω ότι σε κάθε φορά, ξέρετε, που έχουμε κάποια μέτρα τα οποία βγαίνουν έξω από το συνηθισμένο, θα υπάρχουν φωνές οι οποίες μπορεί να βγαίνουν και εκτός λογικής. Και πολλές φορές αυτό το οποίο μας κάνει φοβερή εντύπωση το ακούμε και ακούγεται περισσότερο, αλλά αν δείτε την εφαρμογή της μάσκας στα σχολεία τις ημέρες αυτές, θα δείτε ότι περισσότεροι γονείς και τα περισσότερα παιδιά ακολουθούν το μέτρο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει ούτε καν να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για τους αρνηστές, διότι δεν υπάρχει όχι επιστημονική βάση, αλλά λογική βάση. Θα σας πω πάρα πολύ απλά ότι χίλιες γιατροί σε όλο τον κόσμο φοράνε για ώρες την ημέρα μάσκα χωρίς να πάθουν κάτι. Παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα, όπως τα παιδιά που παίρνουν χημειοθεραπεία για καρκίνο, φοράνε για ώρες μάσκα χωρίς να έχουν πάθει κάτι. Έχουμε εργασίες από πολύ πριν εμφανιστεί ο κορονοϊός, όπου μελετήθηκε η χρήση μάσκας και η συνεχή εφαρμογή της μάσκας σε ανθρώπους που έχουν ιατρικά προβλήματα και στους γιατρούς και έχει αποδειχθεί ότι δεν προκαλεί προβλήματα. Πέραν αυτή της ενόχλησης που σας είπα. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει, όταν μια κατάσταση είναι σοβαρή, και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί να συνεργαστούμε, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ασφάλειας στα παιδιά. Και θα πρέπει ακόμα και οι αρνητές της μάσκας ή οι αρνητές των μέτρων ή του κορονοϊού, θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά ότι ακόμα και αν αυτή είναι η δική τους άποψη, το να βάζουν τα παιδιά τους σε αυτή τη διαδικασία της ανασφάλειας, της συνωμοσίας, επιτείνει την ανασφάλειά τους. Και
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε, που δεν είναι συνηθισμένη, με σοβαρότητα. Με σοβαρότητα, με σοβαρότητα και ηρεμία. Μία πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο ένα παιδάκι 6, 7, 8 ετών έχει την ωριμότητα να χρησιμοποιήσει σωστά τη μάσκα. Αυτό είναι ένα σωστό ερώτημα και σας ευχαριστώ που το θέτετε, αλλά θα ήθελα να σας πω το εξής. Η μάσκα η οποία φοράνε τα παιδάκια μέσα στην αίθουσα δεν είναι το ίδιο μολυσμένη στο εξωτερικό της, περίβλημα με τη μάσκα που φοράνε έξω στο δρόμο, που υπάρχουν και άνθρωποι που δεν φοράνε μάσκα. Η μάσκα λοιπόν αυτή, ακόμα και στη διάρκεια χειρισμού, αν το παιδάκι πιάσει τη μάσκα αυτή, η οποία απ' έξω είναι καθαρή, διότι τα άλλα παιδάκια φοράνε επίσης μάσκα, δεν είναι τόσο μολυσμένη όσο οι μάσκες που φοράμε έξω, αφενός. Αφετέρου, ξέρουμε ότι με αυτό το μέτρο θα υπάρχουν παιδάκια που δεν θα χειριστούν καλά τη μάσκα, θα την ανεβοκατεβάσουν, αλλά ακόμα και έτσι, σε μία τάξη που όλα τα παιδιά φοράνε μάσκα, η προστασία είναι πολύ μεγαλύτερη, ακόμα και αν κάποια παιδάκια δεν πειθαρχούν. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι εγώ, επειδή έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στα παιδιά, πιστεύω ότι τα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν και μπορούν να εκπαιδευτούν καλά. Και αυτό το βλέπουμε από οικογένειες που πιστεύουν στη χρήση μάσκας, ότι τα παιδιά τους όχι μόνο πειθαρχούν, αλλά μάλιστα τις περισσότερες φορές ακολουθούν τις οδηγίες πιο σωστά από τους ενήλικες. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα εάν αναγκαστούμε να έχουμε αυτό το μέτρο για μερικούς μήνες, γιατί αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται φως στο τούνελ. Δηλαδή αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν στη διαδικασία της έρευνας καινούργια εμβόλια, καινούργια φάρμακα. Θα έχουμε εξελίξεις σίγουρα μέσα στο 2021. Έτσι λοιπόν θα ήταν κρίμα τους τελευταίους μήνες αυτής της μεγάλης δοκιμασίας που περάσαμε να χαλάσουμε ένα καλό αποτέλεσμα που είχε η Ελλάδα, ομολογουμένως ένα καλό αποτέλεσμα, για τις μάσκες. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.